Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Επέστρεψα από τις διακοπές. Συνεχίζουμε δυναμικά. Άλλαξαν πολλά πράγματα όσον έλειπα στο Fortnite. Έχουμε πολλά news. Και σήμερα ο σκοπός μου είναι να καλύψω τα πιο σημαντικά πράγματα που χάσαμε αυτές τις μέρες. Θα δούμε εννοείται τι γίνεται με το διαστημόπλοιο, κάποιες αλλαγές στο χάρτη, είχαμε hotfix update και πάρα πολλά τρελά leaks για anime crossover και τι γίνεται με τον Batman comic. Όλα αυτά στο σημερινό βίντεο, δεν πάτε πουθενά, εγγαφούλες οι καινούργοι, μη χαλαρώνουμε, like στο βίντεο. Και εννοείται πάμε τώρα να ρίξουμε μία δυνατή ματιά στο item shop της ημέρας και πρώτον στα featured έχουμε την επιστροφή της Surf Witch, αυτής της καλοκαιρινής μάγισσας. Επιτέλους, μετά από τόσων καιρών, ζητάτε το skin, σήμερα είναι στο shop και έχει μαζί και το pickaxe της, το Starstruck Axe. Επίσης έχουμε και τον Deadeye και το Horosox στο feature tab μας και μετά βλέπετε και το δεύτερο feature. Συνεχίζουμε με τον daily μας που έχουμε Phoenix και PJ Pepperoni και έναν καινούριο weapon wrap, το Crystal Wings και από κάτω όλα τα Marvel items. Έχουμε το Thanos, Venom, Ghost Rider και συνεχίζει με όλους τους super ήρωες που μέχρι να φτάσουμε στον Summer Midas και τα Cosmic Summer Skins. Εδώ έχουμε τον Golden Suns Bundle, τον Beach Brutus, Beach Jewels και επίσης Boardwalk Ruby μαζί με όλα τους τα αξεσουάρ. Έχουμε και έναν καινούριο bundle, ας το πούμε, τον Brad Bundle που είναι αυτό με το Hot Dog, ο Heist εδώ, ο καλοκαιρινός Henchman και από κάτω Beach Bomber και King Flamingo. Επίσης μαζί με αυτά έχουμε και την αποκάλυψη του καινούριου μας Fortnite Crew, έγινε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, είναι ο Loki της Marvel, ο αδελφός του Thor και έχει και έναν trailer που είναι δικό του, το βλέπετε εδώ, υποτίθεται κατεβαίνει τέλος πάντων από τον Battle Bus. Έναν ωραίο skin, το έφτιαξαν καλά, μοιάζει και με την ταινία και με τη σειρά που βγαίνει τώρα, λίγο το πρόσωπο δεν έχω τρελαθεί και επίσης κρίμα που δεν βγαίνει το κράνος, γιατί με τόσο μεγάλα κέρατα που έχει είναι λίγο δύσκολο να στοχεύσεις, ενώ αν δεν φορούσε κράνος θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά έχει ωραίο πίγαξ, δίνει V-Bax στον bundle, δίνει δωρεάν τον Battle Pass, άρα πιστεύω για 11.99 που είναι το crew, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το πάρετε. Επίσης, μαζί με αυτόν έχει και ένα loading screen, στο οποίο εκτός το ότι βλέπουμε τον Loki να έρχεται στο χάρτη για πρώτη φορά και να τον καλωσορίζουν τα skins, πίσω δείχνει και έναν καινούριο skin και από ό,τι φαίνεται είναι ένα community creation αυτό το skin του Nolan Bunch το οποίο θα έρθει στο item shop σύντομα. Είναι το skin Ava όπως φαίνεται εδώ. Επίσης μαζί με όλα αυτά να σας υπενθυμίσω ότι τελικά θα κάνουμε αύριο το πρωί στο stream ώρα 11.30 τη μεγάλη μας κλήρωση για τα 6.000 V-Bucks για όλους που στηρίζουν στο item shop με support the creator MT1993 κάτω παύλα 96. Έχει 5 μέρες να σας υπενθυμίσω. Κάποιοι σίγουρα ξεχάσατε κιόλας για τον giveaway. Κάποιοι ξεχάσατε να ανανεώσετε τον κωδικό. Άρα θέλω όλοι τώρα να πάτε στο shop να τον βάλετε, να βοηθήσετε το κανάλι, να μπείτε στον giveaway. Γιατί αύριο πρωί έχουμε την κλήρωσή μας για όσους στηρίζουν με τον κωδικό μου. Epic name κάτω στα comments αφού άλλετε το support the creator και είστε έτοιμοι για τον giveaway αύριο το πρωί. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το διαστημόπλοιο μας, το μεγάλο UFO, το Mothership. Να δούμε λίγο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αφού για 5 μέρες το αφήσαμε να στο πούμε μόνο του, δεν καλύψαμε την πορεία του. Και ξέρουμε πλέον ότι το Mothership κατευθύνεται προς Coral Castle και θα φτάσει εκεί το πιο πιθανόν την επόμενη Τρίτη που θα έχουμε και το εβδομαδιαίο μας update. Και αφού φτάσει εκεί, κρίνοντας από τα leaks, θα καταστρέψει το Coral Castle. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δεξιά του χάρτη πάνω από τον 13 Docks, Grotto, Retail Row, αυτές τις περιοχές και βλέπετε εδώ και πώς ήταν η πρόοδος του τις τελευταίες 4-5 μέρες. Πρέπει να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε σημαντική αλλαγή. Και εννοείται μαζί με όλα αυτά έχουμε και ένα καινούριο hotfix το οποίο ήρθε στο Fortnite. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι μείωσαν το πόσα ζώα υπάρχουν στο χάρτη. Από ό,τι φαίνεται η Epic Games σιγά σιγά θέλει να βγάλει τα ζώα από το Fortnite γιατί έγιναν ακόμη πιο λίγα και στα Standard Modes και στο Team Rumble ή ίσως το δικαιολογούν κιόλας με την ιστορία που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι η εξωγήνεια παγάγου ζώα
και αλλάζουν τέλος πάντων το χάρτη έτσι ώστε να μοιάζει πιο πολύ με τον πλανήτη τους. Όπως και να έχει, τα ζώα είναι μειωμένα αυτή τη στιγμή. Μετά μας λέει εδώ HypeX κάποιες ενδιαφέρον αλλαγές που έκανε το hotfix και είναι πρώτον ότι οι Lonely Henchmen, on Ghost και Shadow Bravi έφυγαν από το Mothership, κατάφεραν να δραπετεύσουν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό σπιτάκι κοντά στο Camp Cod, κάτω από τα μεγάλα βουνά που έχουμε στο Cathy Corner. Και από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δύο ακόμη είναι φίλοι, γιατί έχουμε και διάφορα emotes που κάνουν μεταξύ τους. Γενικά συνεχίζουν κανονικά το interaction τους, τους διαλόγους τους, σαν να μην έγινε τίποτα. Αλλά επιτέλους κατάφεραν να ξεφύγουν από τους εξωγήινους. Μετά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρον αλλαγή, είναι ότι οι Iron Guards του Stealthy Stronghold έφυγαν από εκεί και πήγαν στον Believer Beach. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν εδώ, πάντως έχουν φέρει εξοπλισμό, έχουμε chests, έχουμε αντίσκηνα, περιπολίες. Γενικά, ό,τι έκανε η Imagine Daughter σε άλλες περιοχές, τώρα το κάνει και στον Believer Beach. Ίσως να ήρθαν να δουν αν τηρεί ο κόσμος τα μέτρα εδώ και να κόψει πρόστιμα, δεν ξέρω. Πάντως έφεραν αρκετών εξοπλισμών και αρκετών προσωπικών στον Believer Beach. Μαζί με αυτόν, τρίτη αλλαγή από το Hotfix Update, μας λέει εδώ ο HypeX ότι οι Iron Guards κοντά στο Coral Castle σιγά σιγά θα πάνε σε αυτήν την περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, πριν φτάσει το διαστημόπλαιο στο Coral για να το καταστρέψει, θα έχουμε εκεί και την Imagine Daughter για να συλλέξει ό,τι πληροφορίες χρειάζεται πριν καταστραφεί το συγκεκριμένο POI. Άρα βλέπετε μεγάλες αλλαγές ό,τι αφορά την ιστορία του Fortnite σε αυτόν το μικρό hotfix. Τώρα πάμε να δούμε κιόλας τι γίνεται με τις φήμες για έναν τεράστιο anime crossover που θα έχουμε στο Fortnite πολύ σύντομα. Ξέρω ότι τα anime skins είναι από τα αγαπημένα σας, όλοι περιμένετε και το Naruto crossover, ίσως και κάποιον Dragon Ball crossover. Από τότε που έγινε leaked ότι υπήρχε πιθανότητα, γενικά γίνεται χαμός στο community. Και εδώ ένας σχετικά καινούριος leaker, ο Twi Fortnite Data Miner, λέει ότι μια πολύ εμπιστή πηγή μέσα στην Epic Games είπε ότι συνεργάζονται με τη Shueisha, που είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται κυρίως με τον Naruto και τον Dragon Ball και έχει και ποσοστά μέσα σε αυτά τα anime, τα κάνει produce δηλαδή. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι ένδειξη ότι υπάρχει μια συνεργασία με αυτά τα anime και ότι θα έρθουν skins στο Fortnite πολύ σύντομα. Και εκτός από αυτόν, είπαμε ότι είχε γίνει leaked και από την ίδια την Epic Games ότι ετοίμαζαν Naruto collab και Dragon Ball, άρα δεν είναι καθόλου απίθανο μέχρι το τέλος της season να έχουμε και αυτά δύο στο Fortnite. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχει λόγος να συνεργάζονται με μια εταιρεία που κάνει animes αν δεν θα κάνουν κάποιο crossover. Και ξέρουμε κιόλας ότι το Fortnite τα τελευταία έχει κάνει πάρα πολλά anime skin, είναι έτσι hyped, βλέπει ο κόσμος ότι τα αγοράζει, κερδίζουν λεφτά και θα ήταν το απόλυτο crossover αυτές οι δύο επιλογές που μόλις ανέφερα. Και τέλος θα κλείσουμε το βίντεο με κάποια τρελά leaks από τον Batman Zero Point Comic, το τελευταίο τεύχος, το έκτο που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες και έχουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία του Fortnite και τι γίνεται. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, η Dr. Sloan και η Imagine Daughter δουλεύει με τους κακούς του DC Universe, γιατί βλέπουμε εδώ στο comic ότι συνεργάζεται και έχει μια συνομιλία με τον Lex Luthor, που είναι ο κακός, ο αντίπαλος τέλος πάντων του Superman στην Μετρόπολης. Και λέει εδώ η Dr. Sloan ότι τα μόνα έξυπνα όντα και πολιτισμένα όντα στο χάρτη του Fortnite είναι η Imagine Daughter και η ίδια, άρα θεωρεί όλα τα άλλα skins ότι είναι, ας το πούμε, σαν βάρβαροι, άγριοι που δεν έχουν και πολύ μυαλό και προσπαθεί τέλος πάντων να τους βοηθήσει. Επίσης, μαζί με αυτόν, στο τέλος του comic, ο Lex Luthor συνεργάζεται με τον Batman Hulas, που είναι ένας άλλος κακός του Batman, και ήταν δικό του το σχέδιο να στείλει τον Deathstroke και όλους αυτούς τους κακούς μέσα στο Zero Point για να μάθει περισσότερα για αυτήν τη δύναμη και το Zero Point Chamber. Άρα γνωρίζει για το τι γίνεται στο χάρτη του Fortnite και για αυτήν τη δύναμη που ελέγχει τις διαστάσεις του Fortnite και το The Loop. Πολύ ενδιαφέρον να αποκαλύψεις ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονταν τελικά αυτός ο πανέξυπνος επιστήμονας και αντίπαλος του Superman, ο Lex Luthor.
Εκτός από αυτά, τρία πιο μικρά spoilers είναι ότι αφού τους πρόδωσε ο Deathstroke, ο Batman και η Catwoman θα βρουν τη Harley Quinn και θα ξεφύγουν από το νησί, αλλά μαθαίνουν ταυτόχρονα ότι η Harley Quinn δεν επηρεάζεται από το The Loop, δεν χάνει τη μνήμη της δηλαδή. Επίσης, μαζί με αυτόν, όταν βγεις από το Loop, μαθαίνουμε ότι το Zero Point δημιουργεί κλόνους σου οι οποίοι παραμένουν στο χάρτη και σε πολεμάνε όταν επιστρέψεις. Και το τελευταίο leak είναι αυτό που σας ανέφερα και πριν, ότι έχουμε έναν επίλογο στη Μετρόπολης. Άρα όλη η ιστορία δεν διαδραματίζεται μόνο στο Zero Point, Fortnite και στην Gotham City, αλλά μπλέκεται μέσα και η πόλη του Superman. Πολύ ενδιαφέρον πληροφορίες και όπως τα βλέπω, αφού ο Superman είναι και το κρυφό skin της season, ίσως να έχουμε ένα sequel το οποίο να συνεχίζει αυτήν την ιστορία, ίσως και στη σεζόν 8. Πάντως είναι κάτι έτσι πολύ ωραίο που έκαναν και τα comics και την ιστορία του Fortnite μαζί και μας έφεραν και πολλούς χαρακτήρες της DC που ήταν πολύ αγαπητοί και είναι πολύ πιθανό να έρθουν και στο show ο Lex Luthor, ο Batman Who Laughs και άλλοι από τις ιστορίες των σούπερ ηρώων. Λοιπόν, αυτά σας έχω για σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε μια γραφούλα, να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να στηρίξετε, αλλά μπείτε και στον giveaway που θα είναι αύριο το πρωί και εμείς τα λέμε μάγκες μου, έχουμε στριμάκια, βιντεάκια και όλα τα σχετικά. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά.